Καλημέρα. Καλημέρα. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα, σε ευχαριστώ καλημέρα, θερμά καλημέρα. που είσαι μαζί μα. Καλημέρα, γιατί... σε όλου και όλε. Λοιπόν, Ξέρω ου... αέρα δυνατό και είναι αέρα κουκού, έτσι. Λοιπόν, θα το δει, θα το δείξει, λοιπόν, θα το, δεις. Για, να πάμε, θα το δεις. για να πάμε στα θέματα μα, τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διαβάζουμε σήμερα στο ριζοσπάστη καμία ψήφο ε, χαμένη σε αντίθεση σε αυτά τα οποία λένε κάποιοι άλλοι ότι κοιτάξτε να δείτε μόνο ψήφο στα μεγάλα κόμματα. Κοίταξε να δει. Καμία ψήφο δεν είναι χαμένη. Και δεν είναι χαμένη και δεν είναι και Δείχνει προθέσει. Δείχνει πράγματα. Δείχνει ποιο θέλει τι. Και κυρίω ποιο έχει συνειδητοποιήσει τι σημαίνει εκλογέ. Κάτι κουρασμένοι, κάτι με την αντίληψη ότι στι ευρωεκλογέ ήταν πολιτικό το μήνυμα και άλλα το μήνυμα ελήφθη. Μετά άρχισαν και μιλάνε και οι δύο μεγάλοι μονομάχοι για άδειε κάλπε που θα γεμίσουν. Για άδειε τσέπε που θα γεμίσουν δεν μιλάει κανένα. Για άδειε ζωέ από όνειρα δεν μιλάει κανένα. Για άδειε περιοχές από νεαρούς μετανάστες που αναγκάστηκαν να πάνε στο εξωτερικό να βρουν έχει δεν μιλάει κανένας. Για άδειε ευκαιρίες να επιζήσει κάποιος ανθρώπινα στη μόρια που οι μετανάστες τη και σβάζονται. Για άδεια τουριστικά καταλήματα από Έλληνες, δεν μιλάει κανένας. Για άδειε επιχειρήσει και άδεια μαγαζία και κλειστά, δεν μιλάει κανένα. Για όλα αυτά... Τώρα που ανακάλυψαν τα προγράμματα τρει-τέσσερι μέρε πριν από τι εκλογέ, εγώ, ο Γιώργο μου, έχω αρχίσει και τρομάζω. Τρομάζω με αυτά που ακούγονται. Όπως. Γι' αυτό και έχει σημασία η ψήφο που πάει στο Κουκουέ έχει ε, ε, τρία πράγματα στο κεφάλι του ο Έλληνα όταν τη δώσει. Ένα, μόλι μιλήσει για εκλογέ και μιλήσει για σταθερότητα, διότι όλα τα υπόλοιπα είναι ένα ρευστοειδή πολτό που δεν ξέρει που θα καταλήξει, λε ένα το κρατούμενο Κουκουέ. Και στο Κουκουέ είναι, είναι εκεί. Οι θέσει του είναι εκεί. Οι αγωνιστέ του είναι εκεί. Οι άνθρωποι που παλεύουν είναι εκεί. Του βλέπει κάθε μέρα. Δεν περιμένει να του δει μισή μέρα πριν από την κάλπη. Του βλέπει όταν έχει ε, απόλυση, του βλέπει όταν ε, διεκδικείς, διεκδική, του βλέπει όταν σε κυνηγάνε, του βλέπει όταν έρχεται το μέτρο απέναντί σου και προσπαθεί να το αποφύγει. Άρα είναι η σταθερότητα. Δεύτερον, η σταθερότητα σε αγωνιστική κατεύθυνση. Όχι η σταθερότητα στο κάθομαι εδώ και πάνω Δεν είναι λοταρία εδώ. Έχει τον Τζίπρα ο οποίο λέει μια στο εκατομμύριο, 2 στο εκατομμύριο, 5 στο εκατομμύριο. Μιλά για παιδιά και σου λέει ένα: Εγώ θα σου δώσω ένα χιλιάρικο στο κάθε παιδί. Ο άλλο λέει και εγώ θα σου δώσω 2.000 στο κάθε παιδί. Εφάπαξ αυτά. Λε και είναι επένδυση σε μία μετοχή, άπαξ, μια γένα, πάρει ένα χιλιάρικο και καθάριζε. Έτσι καθαρίζει με ένα παιδί, με ένα χιλιάρικο και με δυο χιλιάρικα. Μιλάνε για την υπογεννητικότητα. Για ποια υπογεννητικότητα μιλάνε. Αφού έχουν κόψει τιμολόγιο στα παιδιά. Τιμολόγιο μιλάνε ξαφνικά για μια μεσαία τάξη που την ανακάλυψαν όλοι. Ποια είναι η μεσαία τάξη, Αυτή που περασπίζετε τόσα χρόνια το κουκουέ, του μικρού, του αυτοπασχολούμενου, αυτή είναι η μεσαία τάξη. Τι ζητάγαμε εμεί, 40.000 να πάει το αφορολόγητο για έναν με δύο παιδιά. Και μα λέγατε, τι, μας μα λέγατε, Πού θα βρεθούν τα λεφτά και τι θα κάνουν τα λεφτά και πώ θα κάνουν τα λεφτά. Και ξαφνικά σου λέει, Έχω μαθηματικό απόθεμα, έχω κομπόδεμα. Από πού βγήκε και αυτό το κομπόδεμα. Πλάκα μου κάνετε. Από πού βγήκε αυτό το κομπόδεμα. Τέσσερα χρόνια. Κοίταξε, ψηφίζουμε 7 Ιουλίου. Το πρόβλημα είναι η 8 Ιουλίου. Αν θυμίσω λίγο να κάνουμε σκράτ στη μνήμη των ανθρώπων, να γυρίσουμε πίσω στον Ιούλιο του 2015. 5 του μηνός έγινε το δημοσίφισμα. Στις 12 υπογράφτηκε το τρίτο μνημόνιο. Έτσι είναι. Και στις 19 Αυγούστου... Τέσσερι μέρε μετά την Παναγιά, Προκυ... εγκρίθηκε το τρίτο μνημόνιο από του Ευρωπαίου. Είναι αυτοί οι Ευρωπαίοι που έρχονται τώρα και σου λένε νέα πολιτική. Σε τι διαφέρουνε. Πασό και Νέα Δημοκρατία διαφέρουνε στι ψηλορυθμίσει τη προσέγγισης από αυτό. Στο πώ θα πλησιάσουν την ανάπτυξη όπω την έχουν στο κεφάλι του. Άρα λοιπόν. Αν δω λοιπόν ποιοι κέρδισαν στα τέσσερα χρόνια που κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ και είναι τα μισά από τα χρόνια τη κρίση. Ναι. Στην οχταετία αυτό δεν λένε. Τα τέσσερα λοιπόν τα έχει χειριστεί ο Τσίπρα επικρίσει. Και μα λέει ότι καταναγκάστηκε. Μα καταναγκάστηκε αυτό η καταναγκάσε εμά. Ή αναγκαίο κακό η συμφωνία με άλλα κόμματα. Όλα ήταν αναγκαία. Κοίταξε, κακό. είναι όλα αναγκαίο κακό και όταν η συμφωνια με αλλα κομματα ολα ηταν κακό. κοιταξε ειναι ολα αναγκαιο κακο οταν η κομματα πληρώνει ρίχνεις... αριστερά όλη αυτή την εξέλιξη. Την, να... την πληρώνει πολύ αρνητικά. Δηλαδή, πολύ αρνητικά και πάρα πολύ αρνητικά και σε βαθμό κακουργήματο. Γιατί δοκίμασε. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή είναι η πυρησιακή κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και μέχρι την τελευταία στιγμή ναι. συναγωνιζόμενο ε, ε, την δεξιά κυριολεκτικά συναγωνιζόμενο στη δεξιά και μάλιστα την δεινοσαυρική δεξιά. Ε, αυτή που ο κόσμο έχει στο κεφάλι του από τότε που υπάρχει ω αντίπαλο δέο μια αριστερά. Τι κάνει, έχει κάνει 11 ρουσφέτια. Με νομοθετικέ ρυθμίσει, απίθανα πράγματα. Δώσε μερικά, έτσι να ε, θυμηθούμε. Και ακούγεται ρουσφέτη και να με συγχωρήσουν οι φίλοι μου οι ταξιτζίδε, αλλά πρέπει κάποιο να αρχίσει να το συνειδητοποιεί στο κεφάλι του. Γιατί αυτό ήταν και παζάρι με το Λιμπερόπουλο. Θα παίρνουν σύνταξη οι ταξιτζίδε και οι αυτοκινητιστέ και μετά μπορούν να δουλεύουν. Έλα να πάρει να δουλέψει οποιοδήποτε άλλο κάνει το 80% τη σύνταξή του. Αυτό γιατί το έκανε. Γιατί το έκανε. Αρχίστε να συνειδητοποιείτε τι συμβαίνει. Ότι θα πάμε, σε παράταση, γίνανε... θα πάμε, σε παράταση, ακόμα και του ορίου συνταξιοδότηση ή θα είναι οι συντάξει τόσο ταπεινέ, χαμηλέ και ξεφτυλισμένε που θα αναγκάζεσαι. Αυτό είναι στην πραγματικότητα. Δηλαδή το κάνει να μοιάζει για αλλά ανοίγει δρόμο. Όπω έχουν συμβεί και με άλλα πράγματα. 100% προκαταβολή στη φορολογία, τον υποχρέωσεων. 100% Λοιπόν, και εγώ απαιτώ αυτή τη στιγμή 100% προκαταβολή ψήφων στο ΚΚΕ Ρίξτε την ψήφα στο ΚΚΕ προκαταβολικά, βάλτε την στο κεφάλι σας Γιατί, γιατί έχετε το προηγούμενο, με δεδομένο που ψηφίσατε, τι σας βγήκε και αφνικά και είναι αναγκαίο κακό ο καμένο, αναγκαίο κακό ο κοντιά. Αναγκαίο κακό ένα, αναγκαίο κακό η κυρία Μεγαλοκονόμου, αναγκαίο κακό η κυρία Κουντουρά, αναγκαίο κακό κάποιο που πήρε από ένα κόμμα, κάποιο που πήρε από άλλο κόμμα, για να φτιάξει μια ψήφο εμπιστοσύνη, ίδια με αυτήν που τον εμπιστεύτηκε ο λόγο όταν έκανε δημοψήφισμα. Και λέω αυτό γιατί αυτή τη στιγμή τον άκουσα με τα αυτιά μου να λέει, δηλαδή διάβασα τη δήλωση προχθέ, νομίζω στο βόλο, δεν έχει καμία σημασία που, ότι λέει εγώ δεν πήραξα τη μεσαία τάξη. Δεν την πείραξα. Έκανε ό,τι θα έκανε ένα γονιό, μα βγήκε και πατερούλη. Το χθεσινό παιδί μα βγήκε και πατερούλη. Πατερούλη. Άμα έχει, λέει, τρία παιδιά και το ένα παιδί έχει πρόβλημα, δεν θα κόψει από τα άλλα δύο παιδιά. Αυτό είναι αριστερά. Να κόψει από τα άλλα δύο παιδιά και να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του τρίτου παιδιού που έχει. Δηλαδή εργατική τάξη, μεσαία τάξη και ανώτερη τάξη. Τώρα. Δηλαδή οι λεφτάδε. Ακούσαμε καλά. Αριστερό άνθρωπο δεν κόβει από τα παιδιά του. Έτσι. Κόβει από τα φεντικά του. Να σου το πω ευθέω. Δεν υπάρχει αριστερό άνθρωπο που κόβει από τα παιδιά του. Για τα παιδιά είναι το μέλλον. Αυτό που με πονάει είναι ότι η αντίληψη πλησιάζουμε τι εκλογέ χωρί βλέμμα στο μέλλον και το μέλλον είναι η νεολαία. Και η νεολαία πρέπει να έχει να πατήσει σε ανθρώπου από πίσω που δεν του λογαριάζει ω κόστο. Να πεθάνει ο γέρο για να μην του το ταμείο του. Και δεν είναι λοταρία ο κόπο του γέρο που έχει συντηρήσει τη νεολαία μέχρι σήμερα εδώ. Επομένω, όταν λέμε δεν πάει ψήφο χαμένη, πού θα πάει θα πάει στον Κυριάκο Βελόπουλο. Όπως πήγε και σε άλλα τέτοιου τύπου κόμματα, παρόμοια κόμματα ενώ από πλευράς ε, φλού ιδεολογικής τοποθέτησης, έτσι για να πιάνουμε από αφελείς μέχρι και εγώ δεν ξέρω ποιον άλλον. Λοιπόν, αυτά τι γίνανε. Σκορπίσανε μέσα στο κοινοβούλιο και πήγανε εκεί που. Αυτή είναι η χαμένη ψήφο. Για να έρθουμε στα δικά σα τώρα. Θα πάνε στη Χρυσή Αυγή. Έχοντα που... κάνει ήδη ναι. το πρώτο βήμα να αποναζιστικοποιηθεί. Κυριολεκτικά ο ελληνικό λαό. Λοιπόν. Και με απειλέ που τι βλέπει τώρα τελευταία: Ότι και να μην μπούμε μέσα στη Βουλή θα ξαναγίνουμε αυτό που ήμασταν. Δηλαδή, αγκυλωτή, θα βρει τα πεζοδρόμια. Είμαστε στα συγκαλά μα. Μπορούμε το... να το δεχτούμε αυτό το πράγμα. Πάμε στα δικά σα τώρα. Υποψήφια, σε ποια περιφέρεια η Κανέλη. Εγώ είμαι στην Αλφα Περιφέρεια τη Αθήνα. Αλφα Αθήνα, Λιάννα. Είμαι στην Αλφα Περιφέρεια τη Αθήνα. Όχι, κοιτάξτε, Ευρωεκλογέ σε όλη την Ελλάδα. Εθνικέ η... εκλογέ παντού. Δεν έχει, δεν έχει το χαρακτήρα. Μιλάτε για εθνικέ εκλογέ. Μιλάτε για εθνικέ εκλογέ. Και βλέπετε ότι εφαρμόζεται και ένα σύστημα και ένα κόψιμο περιφερειών, όπω βολεύει το εκάστοτε κυβερνών κόμμα εκ των δύο ιδίων, όπου ο ένα θέλει τη σοσιαλδημοκρατία που θα πάει λίγο προ τα αριστερά, που θα την, θα την ε, μπερδέψει με λίγο με κάτι άλλο και θα πάρει τρει βουλευτέ από εδώ, πέντε από εκεί και φτά παραπέρα, να φτιάξει ένα μέτωπο. Μέτωπο απέναντι σε ποιον. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα το διάβαζα, με βάση τον κανονισμό 751. Άμα πας να σηκώσει τα πενιχρά σου λεφτουλάκια από την τράπεζα και πες ότι μένει σε μια περιοχή της Αθήνας ή της Αττικής με 9 μποφόρ και 45 βαθμούς. Πρέπει να πας να 20, 20, 30, 40 ευρώ. Θα πληρώσεις προμήθεια. 1,65. Έως ναι, 1,65. Έως 65. Θα πληρώσεις προμήθεια γιατί δεν πήγε στο ATM της γειτονιά σου. Και είσαι αντιμέτωπο με τα ανατιναγμένα ATM, για να σαρκάσω και λίγο έτσι, τα οποία πιθανόν να κατάργησαν το κοντινότερο σε ναι. σένα. Γιατί αυτή είναι μια φιλάνθρωπη κοινωνική παρέμβαση που γίνεται από τα χαμουδίθεν ληστέ ιδεολόγου Λούμπεν. Και πάμε τώρα στην πραγματικότητα ότι αν δεν το πληρώσει την τράπεζα, θα το πληρώσει το ειστήριο. Θα το πληρώσει το ειστήριο. Πρέπει να πας στην κοινωνία, να πα στην άλλη άκρη, γιατί έχει προχωρήσει η τεχνολογία. Και αυτό είναι προόδο. Είναι καινοτομία. Και είναι ευρωπαϊκή οδηγία. Και θα τη φάνε στη Μούγκα, στη Στρούγκα και οι Σιριζέοι και οι Νεοδημοκράτε και οι κοιναλίτε και οι πρώην Πασόκοι, και οι νυν κάτι άλλο, αυτοί θα το φάνε. Πώς θα γίνει η μάχη γι' αυτό. Την ίδια ώρα που έχει στις τράπεζες να περισσώνονται και τους τραπεζοϊπαλίλους να ψάχνουν ένα στον πικουρικό του, ο άλλο στη σύνταξή του. Για δείτε τα, τα πράγματα. Τι έγινε όταν είσαι μέσα στη στρούγγα. Άρα, λοιπόν... Θα μου πει και που θα δυναμώσει το κουκουέ θα βγείτε από τη στρούγγα γιατί τα ακούω και αυτό. Όχι. Θα βγει ο λαό από το τέλμα και κυρίω αγωνιστικά. Δεν θα πάει άκλα αυτό. Πώ να σου το πω. Πριν από λίγα τι χρόνια. Θυμάστε τι μα πριν από 4 χρόνια. Ε? Γιατί δεν πάτε μαζί, και όλοι μαζί, στην αριστερά, να πάτε μαζί. Και έφτασε τώρα να μην λέω το, το μοιράκιον που το είδε πατερούλη ε, στα γεράματα των ετών 40 κάτι που είναι. Να μα λέει τώρα ότι εμεί θέλουμε που θα έρθει δεξιά. Την έφερε έμπλεο γιατί τη μοιάζει. Και ο κόσμο λοιπόν, δυσκολεύεται πια. δυσκολεύεται. Αθηνών, Αλφα Αθήνα, να το πω καλύτερα. Ε, και σωστά, Α' Αλφα Αθήνα, Λιάνα Κανέλη, ένα πράγμα θα πω. Πριν από 9 χρόνια, mm. η Λιάνα η Κανέλη βγήκε στη Βουλή. Βγήκε, ε, 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 Στην αρχή της χρήσης. Το βήμα της Βουλής είπε, μωρέ, τι πάτε να κάνετε, να δώσετε 360 ευρώ ε, τώρα στη είναι μάνα κα... μας και τον πατέρα μας. Τώρα είναι καθιερωμένο. Πολλά... Ναι. Τώρα είναι Ακόμα κυρίες... και η Νέα Δημοκρατία τώρα που έρχεται, τι εγγυάται. Τι εγγυάται. το χαμηλότερο. Αυτό. Το χαμηλότερο. Ποιο θα είναι το χαμηλότερο. Μα τώρα, ακούγονται τόσα ψέματα. Εμεί πρέπει να αγωνιστούμε αυτή τη στιγμή για πραγματικά ελεύθερε συλλογικέ ε, 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 διαπραγματεύσει, για να μπορούμε να έχουμε Εθνική Συλλογική Σύμβαση και να έχουμε σοβαρέ κληλατικέ. Πρέπει να παλέψουμε για να υπάρχει παιδικό σταθμό και δωρεάν παιδεία. Αλλά ο παιδικό σταθμό να μην είναι ούτε με τροφία, ούτε ο, το προνήπιο μέσα σε προκάτ σε ένα σχολείο άθλιο. Πρέπει να παλέψουμε Κανονικές σε αιθήκες. παιδιά Σωστό. που όταν είναι. Σκέψτε τα παιδιά που πετύχαν αυτή τη στιγμή. Ναι. Και καταλάβετε τι ψέμα ακούγεται. Και γιατί δεν ακούνε εμά που μιλάμε για 12χρονη παιδεία συνολική για φοιτητικέ εστίε. Αν σου πετύχει ένα παιδί αυτή τη στιγμή και έχει δύο παιδιά. Και σου πετύχει ένα στην Αλεξανδρούπολη και ένα στη Ρόδο. Τέλειωσε οικονομικά. Και παίρνει 6 εκατοστάρικα και και 1000 το μήνα. Δεν σπουδάζει. Και 1400. Σπουδα, τι θα το κάνει. Θα του πει να πάει να βρει δουλειά που δεν μπορεί να βρει. Άρα εδώ Με 100 παρέλωση. ευρώ και με 200 να κάνει. Α, αυτά λε στη Βουλή και σε ψηφίζει Α, ο κόσμο και λοιπόν, σε καμαρώνει. Δεν έχει σημασία λοιπόν. να ψηφίσει εμένα. Έχει σημασία να ψηφίσει παντού όπου μπορεί. Ακόμα και όχι μόνο του. Κουβαλώντα και του φίλου του και του γνωστού του. Στο δρόμο του αγώνα. Εμεί δεν ζητάμε να σα αντιπροσωπεύσουμε απλώ. Σα ζητάμε να έρθετε μαζί να λοιπόν. αγωνιστούμε. Το καταλαβαίνετε. Καλή. Άμα είναι δυνατό το κουκουέ, είναι δυνατό και ο λαό. Όταν είναι δυνατό ο λαό, οι απαιτήσει του μεγαλώνουν. Και τα κέρδη του μεγαλώνουν και μειώνονται των αλωνών. Καλή επιτυχία. Καλή σας μέρα Όπως... και καλό βόλιστο σωστό εύχομαι στόχο. Εύχομαι σε όλους.